Φίλες και φίλοι της τέχνης, γεια σας και πάλι. Στις συναντήσεις μας, στις προσεκτικές ματιές σε έργα τέχνης στο πλαίσιο των διαλέξεων του Ελευθέρου Πανεπιστημίου του Δήμου Κηφισιάς, σήμερα θα κάνουμε ένα άλμα για να βρεθούμε στον 19ο αιώνα. Θα ταξιδέψουμε στην Γαλλία, στο τέλος του πρώτου τετάρτου του 19ου αιώνα, δηλαδή στο 1826. Και αντί να ρίξουμε προσεκτικές ματιές σε ένα συγκεκριμένο έργο τέχνης, σήμερα θα ρίξουμε προσεκτικές ματιές σε ένα, θα λέγαμε, σε ένα ιστορικό και καλλιτεχνικό, όχι ακριβώς φαινόμενο, γεγονός, το οποίο λαμβάνει χώρα την Άνοιξη, τον Μάιο του 1826 στο Παρίσι και είναι μία έκθεση. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την έκθεση αυτή, η οποία έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα κάθε μας, καθότι έχει μεταξύ άλλων και φιλελληνικό σκοπό. Αναφέρομαι στην έκθεση προς όφελος των Ελλήνων που διοργανώνεται στην Galerie Lebrun στο Παρίσι το 1826, τον Μάιο του 1826. Θα θυμάστε από παλαιότερες συναντήσεις μας, όταν είχαμε μιλήσει για τον 18ο αιώνα, είχαμε συζητήσει για το φαινόμενο της ακαδημαϊκής παιδείας των καλλιτεχνών, για την ίδρυση των ακαδημιών, όπως είναι η Βασιλική Ακαδημία Ζωγραφικής και Γλυπτικής και η Βασιλική Ακαδημία Αρχιτεκτονικής στην Γαλλία, η οποία σε εξαίρεση με την υπόλοιπη Ευρώπη, μαζί με την Ιταλία, διαθέτει θεσμοθετημένη καλλιτεχνική παιδεία ήδη από τον 17ο αιώνα. Υπεύθυνος γι' αυτό, είναι ο Λουδοβίκος 14ος, ο οποίος ιδρύει τις βασιλικές αυτές ακαδημίες και όχι μόνον αυτές, προκειμένου να ελέγχει την καλλιτεχνική παραγωγή. Για τον 18ο αιώνα, όπου και άλλες χώρες θα ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα και θα θεσμοθετήσουν επίσημη καλλιτεχνική παιδεία μέσα από ακαδημαϊκή λοιπόν εκπαίδευση, ο θεσμός αυτός για τον 18ο αιώνα θα αποδειχθεί ένα πρωτοπόρο εργαλείο, βγάζει τον καλλιτέχνη από την κατάσταση της μαθητείας στο ατελιέ, στο εργαστήριο ενός ζωγράφου και δημιουργεί συγκεκριμένες κοινές παραμέτρους για τους καλλιτέχνες. Αυτό δεν σημαίνει ότι μικρότερες ιδιωτικές σχολές πάβουν να υπάρχουν. Υπάρχει όμως η έννοια της επίσημης, της θεσμοθετημένης παιδείας, με συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα λέγαμε εμείς σήμερα, σπουδών και συγκεκριμένη κατεύθυνση και διαδικασία εξετάσεων, διαγωνισμών και ούτω καθεξής. Και μέσα από τον θεσμό αυτό προκύπτει και ο θεσμός των εκθέσεων, που μέχρι τώρα δεν υπήρχε. Ετήσια έκθεση λοιπόν της Ακαδημίας στο Λούβρο και ο θεσμός αυτός συνεχίζεται μέχρι και τον 19ο αιώνα. Εδώ, για του λόγου του αληθές, ένα σχέδιο του Μαρτίνι για το σαλόνι του 1787. Βλέπουμε τους πίνακες εκτεθειμένους στους τοίχους της αίθουσας και τον κόσμο ο οποίος κυκλοφορεί, βλέπει και συζητά. Μας ενδιαφέρει πολύ αυτή η συζήτηση, διότι δηλώνει την ύπαρξη ενός φιλότεχνου κοινού. Μία έννοια που επίσης δεν υπήρχε πριν από τον 18ο αιώνα. Υπήρχαν θεατές, αλλά δεν υπήρχε κοινό. Δεν υπήρχε δηλαδή η έννοια του ερασιτέχνη φιλότεχνου, ο οποίος επιζητά να μάθει τα της τέχνης, παρακολουθεί,
είναι ενήμερος για τα γεγονότα της τέχνης και έχει γνώμη, έχει άποψη για το τι είναι ωραίο και τι είναι άσχημο, ποιος είναι καλός καλλιτέχνης και ποιος δεν είναι, ποιος είναι ο δεξιοτέχνης και ποιος όχι. Οι έννοιες αυτές συνεχίζονται μέσα στον 19ο αιώνα. Η Ακαδημία εξακολουθεί να εκθέτει, το κοινό εξακολουθεί να παρακολουθεί τις εκθέσεις αυτές. Την χρονιά όμως που μας ενδιαφέρει, το 1826, δεν πραγματοποιείται το ετήσιο Παρισινό σαλόνι της Ακαδημίας. Πραγματοποιείται όμως μια άλλη έκθεση στην ιδιωτική γκαλερί Lebrun, «Ο προφή de Grec», διαβάζουμε στο βιβλιαράκι το οποίο συναδεύει την έκθεση και το οποίο με το αντίτιμο του ενός φράγκου μπορεί να προμηθευτεί το κοινό το οποίο έρχεται να δει την έκθεση. Εξήγηση των έργων ζωγραφικής που εκτίθενται προς όφελος των Ελλήνων. Explication des ouvrages de peinture exposés au profit des Grecs. Διαβάζουμε. Galerie Lebrun, 15 Μαΐου 1826. Η έκθεση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των πολλών φιλελληνικών κινήσεων που πραγματοποιούνται στην Γαλλία την περίοδο αυτή. Είμαστε στο 1826, ο ελληνικός αγώνας για την ανεξαρτησία έχει ξεκινήσει ήδη το 1821. Δύο πολύ σημαντικά γεγονότα τα οποία συνταράζουν την κοινή γνώμη της Ευρώπης έχουν ήδη συμβεί. Το ένα είναι οι σφαγές στη Χίο το 1824 και το άλλο είναι η έξοδος του Μεσολογγίου τον Απρίλιο του 1826, ένα μήνα δηλαδή περίπου πριν από την έκθεση για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα. Το φιλελληνικό κίνημα σε όλη την Ευρώπη, αλλά στην Γαλλία ιδιαίτερα, αφού το θέμα μας θα είναι γαλλικό σήμερα. Ο φιλελληνισμός λοιπόν είναι ένα πολύ δυνατό κίνημα. Πολλές επιτροπές, κομιτέ, φιλελληνικές διοργανώνονται στην Γαλλία, μεταξύ αυτών και από τον Chateaubriand, με συμμετοχή μάλιστα του Κοραή, και η δράση τους είναι ποικίλη. Ξεκινά από την οργάνωση σωμάτων εθελοντών για να λάβουν μέρος στον ελληνικό αγώνα, έως την παραγωγή τεχνέργων για την συγκέντρωση χρημάτων, τη δημιουργία εκθέσεων για την αφύπνιση της κοινής γνώμης. Μέσα στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται και η δική μας έκθεση. Δεν είναι η μόνη. Θα πραγματοποιηθούν εκθέσεις με φιλελληνικό χαρακτήρα στο Παρίσι, στα Σαλόνια, το 1824, το 1827, το 1831. Τέσσερις εκθέσεις στο Μουσείο Κολμπέρ το 1829 και 1830 και δύο εκθέσεις στην Γκαλερί Λεμπράν. Άρα λοιπόν η έκθεση έργων τέχνης ως μέσο ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για τα ελληνικά πράγματα είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο για την εποχή που μας ενδιαφέρει. Η ευαισθητοποίηση αυτή και αντίστοιχα η συγκέντρωση χρημάτων δεν σημαίνει ότι στην έκθεση θα δούμε μόνο έργα με φιλελληνικό περιεχόμενο, με περιεχόμενο δηλαδή το οποίο αφορά τον ελληνικό αγώνα. Είναι μια ευρύτερη έκθεση, ο σκοπός είναι να τραβήξει το κοινό και αφού το τραβήξει θα το ευαισθητοποιήσει. Στη συγκεκριμένη έκθεση λαμβάνουν μέρος 101 καλλιτέχνες με 167 έργα, 165 πίνακες και 2 έργα ζωγραφικής σε πορσελάνη. Εδώ βλέπετε τα ονόματα των καλλιτεχνών όπως έχουν αναγραφεί στο βιβλιαράκι αυτό το συνοδευτικό της έκθεσης. Και διαβάζουμε στην εφημερίδα Le Globe τον Μάιο του 1826 από τον Louis Vité για την έκθεση αυτή, διαβάζω σε μετάφραση για τους καλλιτέχνες που μετέχουν, μετατρέπουν μία πράξη ανεξαρτησίας σε μία πράξη φιλανθρωπίας.
Αυτή είναι η αυθόρμητη επιθυμία όλων των καλλιτεχνών και η έκθεση ανοίγει με σκοπό να επωφεληθούν οι Έλληνες. Το διαβάσαμε και στο βιβλιαράκι, «Ο profit de Grec», προς όφελος των Ελλήνων. Στα ονόματα τα οποία βλέπουμε εδώ, δεν θα μιλήσουμε και για τους 101 καλλιτέχνες, θα μιλήσουμε όμως για κάποιους από αυτούς, βλέπουμε καλλιτέχνες οι οποίοι δεν είναι πλέον εν ζωή, όπως παραδείγματος χάρη είναι ο Νταβίδ, βλέπουμε καλλιτέχνες ή ο Ζεράρ, βλέπουμε καλλιτέχνες, συγγνώμη, ο Ζιροντέ, ο Ζεράρ ζει ακόμα, βλέπουμε καλλιτέχνες της τελευταίας γενιάς των νεοκλασικιστών, όπως είναι ο Ζεράρ και όπως είναι ο Γκρο, και βλέπουμε και καλλιτέχνες της νέας γενιάς, οι οποίοι ασπάζονται άλλες απόψεις αισθητικές. Μιλάμε για τους καλλιτέχνες του ρομαντισμού, όπως είναι ο Delacroix ή όπως είναι ο Theodore Géricault. Όλοι όμως, ή ο Horace Vernet, όλοι όμως μετέχουν με έργα υπέρ του αγώνα. Οι καλλιτέχνες οι οποίοι δεν είναι εν ζωή, προφανώς δεν μετέχουν οι ίδιοι με τη δική τους θέληση, όμως συλλέκτες και αγοραστές και κάτοχοι έργων τους και των καλλιτεχνών που δεν βρίσκονται εν ζωή, αλλά και καλλιτεχνών οι οποίοι είναι στη ζωή και εκθέτουν και οι ίδιοι, προσφέρουν τα έργα τους για την έκθεση. Οι ίδιοι λοιπόν οι ιδιοκτήτες, και στο βιβλίο αυτό αναφέρονται στο συνοδευτικό, εφόσον πρόκειται για ήδη αγορασμένους πίνακες, ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Άρα λοιπόν καλλιτέχνες, αλλά και μη καλλιτέχνες, προσφέρουν τα έργα τους για αυτήν την έκθεση. Η θεματική, όπως είπαμε, είναι ποικίλη. Το πρώτο έργο που βλέπουμε εδώ, από τον Λεοπόλ Παγί, το κοινό μπροστά στον πίνακα της θέψης του Νταβίδ, στο σαλόνι του Λούβρου, είναι ένα έργο το οποίο έχει δημιουργηθεί 16 χρόνια νωρίτερα από την έκθεσή μας και το έβαλα πρώτο ακριβώς επειδή δείχνει την σχέση της έκθεσης και του κοινού. Ο πίνακας, τον οποίο βλέπετε εδώ ψηλά, είναι βεβαίως η στέψη του Ναπολέοντα, έργο του Jacques-Louis David. Για την ακρίβεια είναι έτσι, ο καθαγιασμός του Σάκρα του Ναπολέοντα και η στέψη της Ιωσιφίνας. Βλέπετε τον Ναπολέοντα στο κέντρο, έτοιμο να στέψει την Ιωσιφίνα. Ένα πολύ γνωστό έργο του γαλλικού νεοκλασικισμού. Στο έργο του Πουαγί βλέπουμε το κοινό στο σαλόνι. Το έργο του Νταβίδ εκτέθηκε παραπάνω από μία φορά. Βλέπουμε λοιπόν το κοινό, το οποίο έχει συγκεντρωθεί γύρω από τον πίνακα, κάπως έτσι θα πρέπει να φανταστούμε και την κατάσταση στην Γκαλερί Λεμπράν, γύρω από τον πίνακα που βλέπουμε εμείς εδώ τώρα μπροστά μας. Βλέπετε τα παιδιά στους ώμους των γονιών τους για να μπορέσουν να δουν. Κάποιοι βγάζουν τα καπέλα τους είτε για να δουν πίσω, είτε ως δείγμα, στο πω, όχι, ως δείγμα τιμής στο θέμα του πίνακα. Βλέπουμε εδώ και κάποιον με το συνοδευτικό βιβλίο της έκθεσης του Σαλονιού εν προκειμένου, ο οποίος διαβάζει τα σχετικά με τον πίνακα. Έχουμε λοιπόν την απαθανάτηση μιας, θα λέγαμε, κοινωνικής, έτσι, ενός κοινωνικού θέματος, το κοινό στην έκθεση. Συγχρόνως επιλέγεται και ένα συγκεκριμένο θέμα για την έκθεση αυτή, το έργο του Νταβίδ και ο Ναπολέον. Κάπως έτσι λοιπόν θα φανταστούμε κι εμείς ότι θα ήταν η κατάσταση στην Γκαλερί Λεμπράν μπροστά στα έργα των καλλιτεχνών αυτών που μετέχουν. Πέραν του φιλελληνικού χαρακτήρα της έκθεσης, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι εφόσον την χρονιά αυτή δεν πραγματοποιείται το επίσημο σαλόνι της Ακαδημίας, η έκθεση στην Γκαλερί Λεμπράν κατά κάποιον τρόπο το υποκαθιστά.
Θα υπάρχει λοιπόν σίγουρα κάποιο ενδιαφέρον στην έκθεση αυτή και ανεξάρτητα, δεδομένου ότι είναι η έκθεση που το αντικαθιστά. Και υπό αυτή την έννοια παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, ακριβώς επειδή στην έκθεση μετέχουν καλλιτέχνες του νεοκλασικισμού, του προηγούμενου θα λέγαμε έτσι αισθητικού και καλλιτεχνικού ρεύματος, και καλλιτέχνες της νεότερης γενιάς του ρομαντισμού. Θα μιλήσουμε για αυτήν την παρουσία από κοινού και των δύο ρευμάτων. Όπως καταλαβαίνετε, όταν εμφανίζεται ένα νέο κίνημα, δεν σταματάνε όλα με ένα μαχαίρι και όλοι αλλάζουν. Υπάρχει μία εξέλιξη και υπάρχει οπωσδήποτε μία περίοδος συνύπαρξης διαφορετικών αισθητικών κατευθύνσεων. Το σαλόνι λοιπόν συγκεντρώνει πολλές διαφορετικές θεματικές. Από το συνοδευτικό βιβλίο του σαλονιού, όπου και έχουμε τους τίτλους όλων των έργων, βλέπουμε παραδείγματος χάρη του Γκασί, το τοπίο στη Σκωτία. Στην πραγματικότητα ο Γκασί για αυτή την έκθεση εκθέτει έναν πίνακα με θέμα ένα τοπίο από τον Ντάμβαρτον της Σκωτίας. Εδώ, επειδή ο πίνακας αυτός δεν έχει εντοπιστεί, στη θέση του μπήκε ένας άλλος. Ένα λοιπόν θέμα με κύριο χαρακτηριστικό την έκφραση του υψηλού, του δέους και της κατάπληξης που προκαλεί το άγριο φυσικό τοπίο. Βλέπετε εδώ κακοτράχαλα βράχια, βουνό, στο βάθος λίμνες, η ομίχλη η οποία δημιουργεί μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, και τοπία στην έκθεση έχουμε όχι μόνο από την Σκωτία, έχουμε πολλά τοπία από την Ιταλία. Έχουμε θαλασσογραφίες, έχουμε θέματα σε εισαγωγικά εξωτικού ενδιαφέροντος, όπως είναι αυτή η γυναίκα από την χώρα των Εσκιμών με το σκύλο της, του Λεόν Κονιέ, από τους καλλιτέχνες της νεότερης γενιάς, ζωγραφισμένη εκ του φυσικού, μας λέει ο Κονιέ. Δεν έχει ο ίδιος ταξιδέψει ποτέ στον Βόρειο Πόλο, όμως γνωρίζουμε από τις εφημερίδες της εποχής ότι το 1825, μέσα από τα θεάματα τα οποία μπορούσε να δει κανείς στο Παρίσι, ήταν και ένα με μία γυναίκα, Εσκιμώα, μαζί με το σκύλο της. Ενδεχομένως λοιπόν αυτή να είναι η πηγή έμπνευσης του έργου και να είναι ζωγραφισμένη εκ του φυσικού, όχι στην Αρκτική, αλλά στο Παρίσι. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την απόδοση των, θα λέγαμε εμείς σήμερα, λαογραφικών λεπτομεριών, βλέπουμε τα τατουάζ στο πρόσωπο της κοπέλας, βλέπουμε την ενδυμασία της, ένα τοπίο το οποίο παραπέμπει στον χώρο μέσα στον οποίο ζει η γυναίκα αυτή. Και μπορούμε να συνδέσουμε και το έργο με το νέο ενδιαφέρον και την αξία που δίνει ο 18ος και ο 19ος αιώνας στην έννοια του πρωτογονισμού ή του πριμιτιβισμού, αν προτιμάτε, στην αξία που δίνει σε αυτές τις φυλές που εμείς λέμε πρωτόγονες εξαιτίας της τεχνολογίας που χρησιμοποιούν, λίθο και μέταλλο, αλλά που δεν θεωρούνται πλέον πρωτόγονες στη σκέψη, δεν θεωρούνται παιδικές και μη εξελιγμένες, αλλά αξιόλογες. Και στο πλαίσιο αυτό μπορούμε να εντάξουμε και το έργο του Κονιέ. Ίσως από την φιλοσοφία έχετε και στο μυαλό αυτή η ιδέα του ευγενούς αγρίου, του Noble Sauvage, του Jean-Jacques Rousseau. Η ιδέα δηλαδή ότι αυτές οι πρωτόγονες κοινωνίες εμπεριέχουν χαρακτηριστικά ως προς το ήθος, ως προς τα έθιμα, ως προς τον τρόπο ζωής, τα οποία συνδέονται με την ευγένεια και δεν είναι οπισθοδρομικές ή ανεξέλεγκτες ή παιδικές στον τρόπο της σκέψης τους.
πολλά διαφορετικά θέματα, ιστορικά, θα μιλήσουμε για αυτά σε λίγο, πολλά θέματα εμπνευσμένα από την λογοτεχνία και ιδιαίτερα το θέατρο, τοπία, ιταλικά, είδαμε πριν από λίγο ένα άγριο τοπίο της Σκωτίας, λίγες προσωπογραφίες, θέματα της καθημερινής ζωής, αρκετά με χαρακτήρα διδακτικό και φυσικά, εφόσον μιλάμε για μία έκθεση προς όφελος των Ελλήνων και βρισκόμαστε στο 1826, και έργα με θέμα φιλελληνικό. Το πρώτο από αυτά, έργο του Αλεξάνδρου Μαρί Κολάν, και αυτός ανήκει στη νέα γενιά των καλλιτεχνών, είναι ο Γιαούρης, 1826. Ο Γιαούρης, δηλαδή ο Άπιστος, είναι ένα έργο εμπνευσμένο από ένα ποίημα του Λόρδου Βίρονα. Θυμίζω ότι έχει πρόσφατα πεθάνει, είναι μία μορφή την οποία αγκαλιάζει και ο αγώνας ο ελληνικός, αλλά και οι Ευρωπαίοι φιλέλληνες. Το θέμα προέρχεται λοιπόν από ένα έργο του Λόρδου Βίρονα, ο Γιαούρης και ο Χασάν. Η ιστορία είναι ιστορία καθαρά μέσα στο πλαίσιο της λογοτεχνίας του ρομαντισμού. Ο άπιστος Γιαούρης ερωτεύεται μία από τις γυναίκες του Χασάν, τη Λεϊλά. Ο Χασάν το μαθαίνει, πνίγει, διατάζει να πνίξουν τη Λεϊλά και ο Γιαούρης εκδικείται και σκοτώνει τον Χασάν. Στον συγκεκριμένο πίνακα τον βλέπετε, είναι ντυμένος με ελληνική στολή, είναι Έλληνας λοιπόν άπιστος, βλέπετε το άλογο στο βάθος, πατά στο στήθος του Χασάν, ο οποίος έχει πέσει νεκρός. Βλέπουμε εδώ και το ένα άλογο με ένα κόντιο τόξο, τι είναι αυτό, μπηγμένο στα καπούλια του. Βλέπουμε πίσω και άλλους υπείς. Το έργο κατά κάποιον τρόπο μεταφέρεται σε μία μάχη. Λοιπόν, αναγνωρίζουμε χαρακτηριστικά της ρομαντικής σχολής με την ιδιαίτερη έμφαση στο χρώμα. Ένα αρκετά απροσδιόριστο βάθος εδώ. Το χέρι του Γιαούρη, το οποίο δείχνει το νεκρό σώμα του Χασάν, και τα μάτια του, τα οποία κοιτούν πάνω, είναι μία επίκληση λοιπόν στην εκδίκηση. Το θέμα αυτό ο Βίρονας το δημοσιεύει το 1813, το έργο του, είναι ίσως το δημοφιλέστερο ως προς τον αριθμό των ζωγραφικών έργων που έχει εμπνεύσει, όχι μόνο στην έκθεση που μας απασχολεί, αλλά και γενικότερα. Είναι ιδιαίτερα αγαπητό και στην έκθεση, εδώ παραδείγματος χάρη βλέπουμε ένα παράδειγμα από τον Ντελακρουά, ο Γιαούρης κοιτά τον νεκρό Χασάν με μια παρόμοια στάση. Εδώ λείπουν τα στοιχεία που υποδηλώνουν την ύπαρξη μιας γενικότερης μάχης. Είναι μόνος ο Γιαούρης με τον Χασάν, με το πόδι εδώ στερεωμένο ψηλά. Βλέπουμε την παραδοσιακή ενδυμασία η οποία οδηγεί στην κατάλληλη ταύτιση. Ένα ερημωμένο τοπίο στο βάθος. Δεν είναι έργο της έκθεσης στην Galerie Lebrun, απλώς ένας από τους πολλούς πίνακες με την ίδια αυτή θεματολογία. Ιδιαίτερα λοιπόν δημοφιλές, και άλλος ένας καλλιτέχνης, ο Jean Allot, θα εκθέσει στην Galerie Lebrun το ίδιο θέμα. Ο πίνακας δεν έχει εντοπιστεί. Ο Allot ανήκει και αυτός στην νεότερη γενιά των καλλιτεχνών. Έχει επιστρέψει από την παραμονή του στην Ρώμη ως οικότροφος της Ακαδημίας της Γαλλίας στη Ρώμη, μόλις το 1821, ήταν εκεί από το 1815 μέχρι το 1820, μόλις το 1821 επιστρέφει,
Το 24 είναι η πρώτη του συμμετοχή στα σαλόνια της Ακαδημίας και το 26 είναι το έργο το οποίο δεν έχουμε εδώ να δούμε, με θέμα πάλι τον Γιαούρη και τον Χασάν του Βύρωνα. Δύο θέματα λοιπόν, δύο πίνακες με συγχωρείτε, με το ίδιο θέμα, ιδιαίτερα δημοφιλές την εποχή αυτή. Μέσα στο πλαίσιο αυτό των φιλελληνικών θεμάτων είναι και ο Σουλιώτης Ενέδρα του Henri Dequesne, και αυτός ανήκει λοιπόν στη νεότερη γενιά των καλλιτεχνών. Τον βλέπετε εδώ με την χαρακτηριστική ενδυμασία, το φέση, το καριοφύλι του. Δεν είναι μόνος του, τον βλέπετε ψηλά λοιπόν σε ένα ύψωμα μαζί με τους υπόλοιπους αρματολούς. Και εδώ κάτω καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να είναι κάποιο στενό πέρασμα, βλέπουμε εδώ αντίστοιχα άλλο ένα ύψωμα, και κάτω εδώ φανταζόμαστε ότι περνούν Τούρκοι, έχουν στήσει λοιπόν ενέδρα οι Σουλιώτες. Στο βάθος βλέπουμε και μία γέφυρα, ένα ποτάμι, μία σκηνή λοιπόν από τον ελληνικό αγώνα, παύλα μία προσωπογραφία του Έλληνα αγωνιστή, γιατί αυτό είναι το οποίο βλέπουμε στην προκειμένη περίπτωση. Ο Delacroix θα εκθέσει αρκετά έργα στην Galerie Lebrun με φιλελληνικό θέμα, σύμφωνα με το συνοδευτικό βιβλίο. Είναι ο νεκρός Τούρκος αξιωματούχος στο βουνό που βλέπετε εδώ, 1826. Νάτος, εδώ πεσμένος, πάλι τα ρούχα είναι αυτά τα οποία οδηγούν εύκολα στην ταύτιση οπτικά. Παρατηρούμε και το συγκρατούμε, γιατί θα το σχολιάσουμε σε λίγο, και την έμφαση στο χρώμα, το κάπως ασαφές τοπίο στο βάθος, στοιχεία λοιπόν μιας καινούριας τέχνης. Και άλλο ένα επίσης δημοφιλές θέμα από τον Vincent Nicolas Ravera, ο θάνατος του νεαρού διακόνου από τη Μεσσίνη. Αυτό είναι ένα θέμα επίσης εμπνευσμένο από την λογοτεχνία. Είναι από ένα ποίημα του Casimir de Lavigne, ένα επεισόδιο λοιπόν φανταστικό. Θα διαβάσω τώρα μετάφραση σε πρόζα, όχι σε στίχους, ένα απόσπασμα, είναι αρκετά μεγάλο το ποίημα, ανήκει σε μια σειρά, μια συλλογή που ονομάζονται Μεσσηνιακά. Μας γράφει λοιπόν ο Delavigne: «Ο Θεέ», εννοεί τον Θεό τον χριστιανικό, «η ελεύθερη Ελλάδα τις μέρες της δόξας της δεν υμνούσε ακόμη τον αιώνιο λόγο σου. Χριστιανοί τώρα είναι δεμένοι στα σίδερα και παρακαλεί τους ουρανούς. Ζώντα Θεέ, μοναδικέ αληθινέ Θεέ, θα κάνεις λιγότερα για αυτήν από ότι ο Δίας και η ψεύτικη θεή του». Αυτά είναι λόγια που λέει ο νεαρός διάκονος. Και μετά έρχεται η διήγηση. Τραγουδούσε, έκλαιγε, ενώ σε έναν διπλανό πύργο ένας μουσουλμάνος σηκώνεται, τρέχει οπλισμένος, το τουρμπάνι του στρατιώτη στρέφεται στο μουσκέτο του, η σπίθα ανάβει, ο καπνός σηκώνεται, ο αέρας σφυρίζει και ακούγεται μία κραυγή. Ο ύμνος σβήνει. Είναι ένα μέρος από το ποίημα. Ο διάκονος λοιπόν με το λαγούτο του, το λέει ο Delavigne, τέλος πάντων με το μουσικό του όργανο, στην βάρκα του προσεύχεται και τραγουδά, ενώ από τον απέναντι πύργο οι μουσουλμάνοι, γιατί η αντίθεση εδώ είναι καθαρή ανάμεσα στον χριστιανικό και τον μουσουλμανικό πληθυσμό, τον πυροβολούν
και ο νεαρός διάκονος πεθαίνει και στη συνέχεια του ποίηματος τον βρίσκουν νεκρό, μάλλον βρίσκουν το λαούτο του, το μουσικό όργανο, βαμμένο κόκκινο από το αίμα του. Ένα θέμα λοιπόν, το οποίο στόχο έχει να μιλήσει στο συναίσθημα των θεατών, του κοινού, μιλήσαμε για την ευαισθητοποίηση στο θέμα έτσι, του αγώνα του ελληνικού, ο νεαρός διάκονος και αυτό αγαπητό ζωγραφικό θέμα της εποχής, αλλά δεν είναι το μόνο. Μέσα στα θέματα τα οποία βλέπουμε στην έκθεση της Galerie Lebrun είναι και πολλοί πίνακες εμπνευσμένοι από έργα του Λόρδου Βίρονα. Είδαμε ήδη τον Γιαούρ και τον Χασάν, το έργο του Βίρονα βεβαίως είναι πάρα πολύ μεγάλο, δεν είναι μόνο φιλελληνικό. Ένα από τα έργα αυτά, ο Μαρίνο Φαλιέρο, έργο του Ευγένιου Ντελακρουά του 1826. Θέμα λοιπόν σχετικό με έργο του Βίρονα, το ίδιο και ο Μαζεπά του Οράς Βερνέ, και αυτός ανήκει στη νέα γενιά των καλλιτεχνών, από τον θρύλο του Ουκρανού Μαζεπά, ο οποίος ερωτεύεται μία κόμισσα Πολωνή, παντρεμένη, το μαθαίνει ο σύζυγος και δένει τον Μαζεπά σε ένα άλογο γυμνό και το ποίημα, μεγαλύτερο μέρος του ποίηματος αφηγείται έτσι τα δεινά τα οποία περνά δεμένο στην πλάτη του αλόγου. Θέματα λοιπόν τα οποία δεν είναι φιλελληνικά, αλλά συνδέονται με έναν φιλέλληνα ο οποίος έχει μόλις πεθάνει. Δεν είναι δηλαδή τυχαία η επιλογή των θεμάτων αυτών. Όπως είπαμε, το χαρακτηριστικό της έκθεσης αυτής είναι ότι συγκεντρώνει πίνακες από την παλαιότερη γενιά και την νεότερη γενιά των καλλιτεχνών. Από άποψη δηλαδή ενδιαφέροντος της ιστορίας της τέχνης και της ιστορίας της αισθητικής, η έκθεση αυτή είναι ένα ορόσημο, διότι σε αυτήν βλέπουμε και τα δύο ρεύματα πώς συνυπάρχουν. Έχουμε λοιπόν καλλιτέχνες, όπως είναι παραδείγματος χάρη ο Jean-Germain Drouet, ο οποίος το 1826 που γίνεται η έκθεση έχει ήδη πεθάνει, δηλαδή είναι οι ιδιοκτήτες των πινάκων που φέρουν τους πίνακες στην έκθεση. Ο φιλοκτήτης στο Λιμνισί της Λίμνου, γνωρίζετε τον μύθο με τον φιλοκτήτη και το πληγωμένο του, κακοφορμισμένο του πόδι, ο οποίος είναι εγκαταλελειμμένος στη Λίμνο μέχρι που θα τον χρειαστούν για τον Τροϊκό πόλεμο και θα στείλουν οι Έλληνες τους γιους του Ασκληπιού, τον Ποταλήριο και τον Μαχάο να τον γιατρέψουν, σε ένα έργο το οποίο είναι καθαρά νεοκλασικό. Βλέπετε εδώ το ηρωικό γυμνό, το ενδιαφέρον για τις λεπτομέρειες σχεδόν αρχαιολογικού χαρακτήρα στα αντικείμενα. Το ίδιο βλέπουμε και στο έργο του Pierre-Paul Prudhon, «Η Αθηνά οδηγεί το πνεύμα της ζωγραφικής στο ναό της Αθανασίας». Ένα θέμα λοιπόν αλληγορικό, από τα αγαπημένα θέματα των νεοκλασικιστών, αλληγορίες και διδακτικά θέματα, με μια πολύ κλασική σύνθεση. Βλέπετε και την αντιστοιχία στα δύο χέρια, πάρα πολύ συμμετρική, εστιασμένη στο κέντρο ακριβώς, με πολύ καθαρή γραμμή, αλλά και καλλιτέχνες εν ζωή της τελευταίας γενιάς που βρίσκονται στο μετέχμιο ανάμεσα στον νεοκλασικισμό και στον ρομαντισμό, που μας έχουν δώσει έργα και με το ένα ιδίωμα και με το άλλο. Περισσότερο κοντά στον ρομαντισμό είναι η πανολόπληκτη της Γιάφας. Έχουμε αρκετά θέματα ιστορικά σχετιζόμενα όχι με τον σύγχρονο αγώνα των Ελλήνων, αλλά με την αρκετά πρόσφατη ιστορία των ίδιων των Γάλλων, με θέματα λοιπόν από τους Ναπολεόντιους πολέμους, όπως είναι η πανολόπληκτη της Γιάφας, ένα επεισόδιο το οποίο δεν περιγράφεται από τους στρατηγούς εκστρατείας του Ναπολέοντα στην Αίγυπτο, αλλά περιγράφεται από τους ιατρούς. Είναι ο Ναπολέον, βλέπετε, σε ένα έργο που μας θυμίζει και αρκετά τον όρκο των ορατίων του Νταβίδ ως προς τη σύνθεση.
θα τον δούμε σε λίγο και θα το σκεφτούμε. Βρισκόμαστε σε ένα τζαμί, βλέπουμε και τον μιναρέ, το οποίο λειτουργεί σαν νοσοκομείο. Βλέπετε τους αξιωματούχους του Ναπολέοντα, οι οποίοι έχουν φέρει και το ύφασμα στη μύτη τους. Φαντάζεστε την κατάσταση. Υπάρχουν και χειρότερες πανδημίες από αυτές που περνάμε εμείς. Δεν είναι πανδημία εν προκειμένου. Θέλω να πω, δεν έχει εξαπλωθεί σε όλη την Ευρώπη, αλλά οπωσδήποτε μαστίζει την περιοχή. Μετά λοιπόν από την λαιλασία της Γιάφας, επειδή ακριβώς υπάρχει η πανόλη, πάρα πολλοί από τους στρατιώτες του Ναπολέοντα αρρωσταίνουν και βλέπετε εδώ τον στρατηγό, ο οποίος απλώνει το χέρι του να πιάσει την πληγή χωρίς φόβο, γιατί αυτό είναι το μήνυμα του έργου, είναι έτσι εξυμνή βεβαίως τον Ναπολέοντα. 1804, δεν θα μπορούσε να είναι και κάτι διαφορετικό, αλλά έχουμε και δύο έργα από τον Louis-François Lejeune με θέματα από τους Ναπολεοντίους πολέμους, τη μάχη στις πυραμίδες του 1798, η μάχη, ο πίνακας είναι του 1810, με την χάρη στην οποία θα προελάσει ο στρατός του Ναπολέοντα στην εκστρατεία της Αιγύπτου προς το Κάιρο, αλλά και τη μάχη στην Σομοσιέρα του 1808 από τον Ναπολεόντους πολέμους στην Ισπανία. Άρα λοιπόν μια ποικίλη θεματική στην έκθεση της Galerie Lebrun με πολλά ιστορικά θέματα πρόσφατα και σύγχρονα. Πρόσφατα, εν προκειμένου πρόσφατη ιστορία της Γαλλίας, σύγχρονα στην περίπτωση του ελληνικού αγώνα της ανεξαρτησίας. Πολύ γνωστοί καλλιτέχνες που συνδέονται με τον φιλελληνισμό, όπως ο Αρί Σεφέρ, η χείρα του στρατιώτη, ζωγραφίζεται το 1822. Αναφερόμαστε λοιπόν στην γαλλική ιστορία και όχι στην ελληνική εν προκειμένου. Βλέπετε λοιπόν μια νεαρή γυναίκα με το μικρό παιδί και ένα μωρό στην πλάτη της, τα ρούχα της τα βλέπετε σχισμένα, ο άντρας της έχει πεθάνει. Ένα σχόλιο λοιπόν κοινωνικό. Τον Αρί Σεφέρ εμείς τουλάχιστον στην Ελλάδα τον συνδέουμε περισσότερο με έργα όπως είναι οι Σουλιώτισσες, δηλαδή με έργα φιλελληνικού χαρακτήρα, είναι ένα έργο μεταγενέστερο της έκθεσης για την οποία μιλάμε σήμερα. Πολλά έργα φιλελληνικά. Στην συγκεκριμένη έκθεση ο Αρί Σεφέρ μετέχει όχι με φιλελληνικά θέματα. Για να τον βρούμε λοιπόν στο βιβλιαράκι αυτό της έκθεσης. Διαβάζουμε λοιπόν ο κύριος Σεφέρ ένα θέμα από τους Πουριτανούς του Walter Scott, ένα τοπίο, ένας κάμπος με παγετό, ένα θέμα, η χείρα του στρατιώτη και ένα θέμα από την υποχώρηση στην Ρωσία, την υποχώρηση της Ρωσίας μάλλον. Θα έρθουν όμως και τα φιλελληνικά θέματα. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Θεοντόρ Ζερικό, ο οποίος μετέχει στην έκθεση και αυτός με θέματα τα οποία δεν είναι φιλελληνικά. Βλέπουμε εδώ ένα ταχυδρόμος, είναι νερό στα λογά του να ξεδιψάσουν. Ένα έργο καθαρά ως προς την αισθητική στον ρομαντισμό, έμφαση στο χρώμα, δεν υπάρχει το καθαρό περίγραμμα του νεοκλασικισμού. Ένα θέμα θα λέγαμε που ανήκει στο ζάντρ, που ανήκει στη ροπογραφία, στις σκηνές της καθημερινότητας. Πάμε να βρούμε και τον Ζερικό. Δύο θέματα λοιπόν από την καθημερινότητα, το ένα είναι ο ταχυδρόμος εδώ και το άλλο είναι το εσωτερικό μιας μπρασερή. Έχει καθιερωθεί ήδη ο Ζερικό, διότι το ναυάγιο, το περίφημο της Μέδουσας, και όχι εύπος ακροβολιστής που λέει εδώ της Φρουράς, με συγχωρείτε, 1818-1819 η σχεδία της Μέδουσας,
Εύπος Ακροβολησής Φρουράς 1812, έχει ήδη εκθέσει στο σαλόνι, έχει ήδη γίνει γνωστός, νέα γενιά, οπωσδήποτε όμως καθιερωμένος, όπως και ο Ευγένιος Τελακρουά, έχει ήδη εκθέσει το 24 της Σφαγιάς Τυχισχύου, θα επανέλθουμε σε λίγο σε αυτές. Και επίσης με πολλά έργα, ένας καλλιτέχνης καθαρά νεοκλασικός έχει πεθάνει όταν εκτίθενται τα έργα αυτά. Είναι έργα τα οποία έχουν εκτεθεί στα σαλόνια ήδη. Τα ξέρει λοιπόν ο κόσμος, έχετε να τα δει, τα γνωρίζει, είναι δημοφιλή. Αναφέρομαι βεβαίως τον Jacques-Louis David, ο οποίος συμμετέχει στο σαλόνι, στην έκθεση στην Γκαλερί Λεμπράν με 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 έργα. Συμμετέχει σε εισαγωγικά, είπαμε ότι ο ίδιος έχει πεθάνει, μία διπλή προσωπογραφία, ο Πάπας Πίος, ο Έβδομος και ο Καρδινάλιος Καπράρα, και στη συνέχεια μία σειρά από έργα καθαρά νεοκλασικά και ως προς το θέμα τους, ιστορικό και μυθολογικό, αλλά και ως προς την εκτέλεσή τους. Ο Όρκος των Ορατίων, ίσως το γνωστότερο έργο μαζί με τη στέψη του Ναπολέοντα του Jacques-Louis David. Όχι, προσοχή, το πρωτότυπο έργο το οποίο είχε εκτεθεί στο σαλόνι το 1784, αλλά ένα αντίγραφο του 1786. Και μάλιστα στο βιβλιαράκι του σαλονιού διαβάζουμε ότι επειδή είναι ένα έργο που ρετουσάρισε ο Νταβίδ, το ξαναδούλεψε 5 χρόνια αργότερα, μας λέει το βιβλιαράκι της έκθεσης, είναι πολύ πιο ζωντανό από αυτό το οποίο είχατε δει στην έκθεση του 84. Και επειδή μιλήσαμε προηγουμένως στους Πανολόπλητους της Γιάφας για μια σύνθεση που θυμίζει πολύ αυτό εδώ το έργο, ένα έργο λοιπόν ορόσημο για τον νεοκλασικισμό και ως προς το θέμα του, από τον Τίτο Λίβιο, Όρκος των Ορατίων, να υπερασπιστούν την πατρίδα τους Ρώμη ενάντια στην Άλμπα. Θέμα λοιπόν πατριωτικό, το οποίο ξεκινά ως παραγγελία με θέμα τον πατριωτισμό και την πίστη στον βασιλιά, αλλά όταν θα το διαπραγματευτεί με τους δικούς του όρους ο Νταβίδ και θα το εκθέσει λίγο πριν από τη Γαλλική Επανάσταση, 1784-1789 η Γαλλική Επανάσταση, παίρνει άλλη χρειά ο πατριωτισμός αυτός, με εστίαση στο κέντρο, ακριβώς στο χέρι που κρατά τα τρία σπαθιά, με προβολή του κεντρικού θέματος χάρη στον έντονο φωτισμό και τον χρωματισμό σε σχέση με το βάθος το οποίο παραμένει αρκετά ουδέτερο και σκοτεινό, έμφαση στις σωστές αρχαιολογικές λεπτομέρειες, στον οπλισμό, στην ενδυμασία, στην αρχιτεκτονική. Βλέπουμε εδώ δύο ιδιαίτερα ενδιαφέροντες κίονες, δωρικούς χωρίς ραβδόσεις μεν, αλλά και χωρίς βάση, απλότητα, αυτή η περίφημη ευγενής απλότητα του Βίνκελμαν, πολύ καθαρό σχέδιο, αυτά τα πολύ κλασικά προφίλ. Αν το συγκρίνουμε που είδαμε προηγουμένως τους Πανολόπλητους της Γιάφας με τις ανοιχτές αυτές αψίδες, την ένταση του βλέμματος στο σημείο ακριβώς που αγγίζει ο Ναπολέοντας τον άρρωστο, τη δημιουργία δύο ομάδων, μία και άλλη μία, και την προβολή τους μέσα από το φως και το χρώμα στο πρώτο επίπεδο σε σχέση με το τι συμβαίνει πίσω, καταλαβαίνουμε και τις σχέσεις της σύνθεσης και καταλαβαίνουμε γιατί ο Γκρό ανήκει σε αυτή τη μεταβατική γενιά. Κάποια έργα του είναι καθαρά νεοκλασικά. Το έργο αυτό βλέπουμε στη σύνθεση να είναι νεοκλασικό, μάλλον είναι νεοκλασικό, στη σύνθεση να εμπνέεται από στοιχεία, να χαρακτηρίζεται μάλλον από στοιχεία
τα οποία έχουν να κάνουν με την κλασική σύνθεση, αλλά ως προς την μεταχείριση του χρώματος, μάλλον του φωτός και την έμφαση στο χρώμα, να μας οδηγεί προς την κατεύθυνση του ρομαντισμού. Ο Νταβίντ, λοιπόν, συμμετοχή, πολλά γνωστά έργα, ο θάνατος του Σοκράτη 1787, βλέπετε και τις ημερομηνίες, είμαστε 1826 η έκθεση, 1786 ο προηγούμενος πίνακας, 87 αυτός, είμαστε λοιπόν 40 χρόνια διαφορά. Οι πίνακες αυτοί εξακολουθούν να είναι δημοφιλείς, ο καλλιτέχνης είναι διάσημος, τραβά λοιπόν το κοινό. Η ψυχή εγκαταληφθήσα από το γνωστό μύθο της ψυχής και του έρωτα, πάντα στο πνεύμα του νεοκλασικισμού λοιπόν, όπως και ο Τηλέμαχος και η Εύχαρης από τον Τηλέμαχο του Φενελόν, ένα έργο εξαιρετικά δημοφιλές τον 18ο αιώνα, μια έτσι φανταστική ιστορία βασισμένη όμως στη μυθολογία και στην Οδύσσεια του Ομήρου, η οποία ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, με το πολύ καθαρό περίγραμμα, το λίο τέλειο φινίρισμα, τις δύο διαφορετικές στάσεις για την τρυφερότητα των συναισθημάτων της Ευχάριδος και την ηθική ακεραιότητα, έτσι, που μας κοιτά στα μάτια του Τηλεμάχου. Από 1818, από τα τελευταία έργα του καλλιτέχνη, το οποίο μάλλον και δούλεψε και στην συνέχεια, και η οργή του Αχιλλέα από την Ιλιάδα είναι ο Αγαμέμνων, ο οποίος έρχεται να του πει ότι τελικά δεν θα νυμφευθεί την Ιφηγένεια, ότι θα την θυσιάσει, όπως ξέρετε, στην Άρτεμη, για να ξεκινήσει να φουσκώσουν τα πανιά με τον αέρα και να ξεκινήσουν την εκστρατεία κατά την Τρία, η Κλυτεμνίστρα μαζί με την Ιφηγένεια και ο Αχιλλέας, ο οποίος είναι έτοιμος να τραβήξει το σπαθί του. Θέματα λοιπόν από την μυθολογία, είμαστε καθαρά στον νεοκλασικισμό, όπως και ο Άρης, ο οποίος αφοπλίστηκε από την Αφροδίτη και τις Χάρες, το τελευταίο έργο του Jacques-Louis David, όταν ήταν εξορία στις Βρυξέλλες. Είναι ένα έργο το οποίο είχε ξεκινήσει το 1922, η υπογραφή στον πίνακα μας λέει 1824, ενδεχομένως να συνέχιζε ακόμα μικροδιορθώσεις και μέχρι τον 1825 που πεθαίνει ο Νταβίντ. Ξέρουμε ότι τον έστειλε στο σαλόνι του 1824, όταν βλέπουμε αυτό το έργο δίπλα σε έργα όπως είναι το Ναυάγιο της Μέδουσας, του Ντελακρουά ή ακόμη και τους Πανολόπλητους της Γιάφας, του Γκρό, καταλαβαίνουμε ότι για το 1824 αυτή είναι μια εξαιρετικά ύστερη επιβίωση του νεοκλασικισμού και όπως η τέχνη έχει ήδη προχωρήσει προς άλλες κατευθύνσεις. Παρόλα αυτά, παρότι είναι ένα καθαρά ακαδημαϊκό έργο, αρκετά ψυχρό. Βλέπετε εδώ η Αφροδίτη, αφού το έχει περάσει εδώ μια ωραία γυρλάντα με Δάφνη, ηρωισμός είναι ο Άρης αυτός, ετοιμάζεται να τον στέψει με ρόδα, είναι το δικό της σύμβολο. Εδώ ο Ρωτιδεύς λύνει τις κόρδες, τις ταινίες που συγκρατούν τα σανδάλια του Άρη, ενώ οι τρεις χάριτες έχουν ήδη απομακρύνει τον οπλισμό του, βλέπετε εδώ την περικεφαλαία και την ασπίδα του, και η μία από αυτές είναι έτοιμη να του προσφέρει νέκταρ. Είμαστε σε μια πολύ έτσι, κλασική αρχιτεκτονική στο βάθος, παρότι θα λέγαμε ότι αυτό το στυλ για το 1824 θεωρείται μάλλον παροχημένο, βρήκε μεγάλη ανταπόκριση στην έκθεση του 1824, διότι ο Νταβίντ ήταν ήδη 70-80 ετών όταν το έκανε και εξέπληξε η δεξιοτεχνία του και το πόσο ακόμα ικανός είναι ως ζωγράφος για να παράγει ένα τέτοιο έργο. Βλέπουμε λοιπόν έργα καθαρά μιας παλαιότερης γενιάς,
ενός στυλ που πλέον θεωρείται ξεπερασμένο κατά το 1826, αλλά που είναι ακόμη δημοφιλή, είναι διάσημοι καλλιτέχνες τους, δίπλα σε έργα της γενιάς που μόλις ξεκινάει. Είμαστε στο 1826. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχει σαλόνι επίσημο την χρονιά αυτή, η σημασία της επιλογής και της αντίδρασης του κοινού στην έκθεση της Galerie Lebrun είναι μεγάλη από άποψη της αισθητικής εξέλιξης, της εξέλιξης ιστορίας της τέχνης. Ο Delacroix είχε ήδη εκθέσει την σφαγή της Χίου, ένα θέμα λοιπόν φιλελληνικό και ένα θέμα που ως προς τα αισθητικά χαρακτηριστικά του είναι ρομαντικό. Εδώ θέλω να διακρίνουμε την έννοια του ρομαντικού, αυτού που μας φέρνει τριαντάφυλλα του Αγίου Βαλεντίνου, και την έννοια του ρομαντικού ως αυτού που δεν είναι ρεαλιστής, αλλά είναι ονειροπόλος και εθεροβάμων. Μιλάμε για τον ρομαντισμό ως καλλιτεχνικό ζωγραφικό κίνημα, με συγκεκριμένα δηλαδή αισθητικά χαρακτηριστικά. Οι καλλιτέχνες αυτοί δεν είναι ούτε ονειροπόλοι, ούτε θεροβάμονες, ούτε ζουν στον κόσμο τους, ούτε είναι οι ιδεαλιστές οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν την πραγματικότητα. Είναι πλήρως παιδιά της εποχής τους και το γεγονός ότι ζωγραφίζουν θέματα της εποχής τους δείχνει ακριβώς ότι μετέχουν κοινωνικά, ιστορικά, πολιτικά. Τον Delacroix θυμάστε σίγουρα, είναι μεταγενέστερο το έργο «Την ελευθερία που οδηγεί τον λαό» στην Επανάσταση του 1830. Είναι λοιπόν καλλιτέχνες. Το ναυάγιο της Μέδουσας, για το οποίο έχουμε μιλήσει σε παλαιότερη διάλεξη, είναι ένα πραγματικό ναυάγιο και ένα κατηγορό κοινωνικό του Ζερικό. Θυμάστε, είχαμε μιλήσει για την ανθρωποφαγία, για τον ακατάλληλο καπετάνιο της φρεγάτας Μέδουσα, ο οποίος ανήκε στο παλαιό καθεστώς, διώχθηκε ο φιλοεπαναστατικός καπετάνιος για να μπει ένας καπετάνιος ο οποίος δεν άξιζε, μπήκε μόνο και μόνο για λόγους πολιτικούς, τα είχαμε συζητήσει τότε. Άρα λοιπόν δεν είναι, πώς να το πω, ρομαντική με την έννοια του ιδεαλιστή όταν ζωγραφίζουν τη σφαγή της Χίου ή τον Γιαούρη και τον Χασάν ή τον διάκονο της Μεσίνης, ζουν στην εποχή τους, ζωγραφίζουν στους πίνακες για να ευαισθητοποιήσουν το κοινό, να συγκεντρώσουν χρήματα και να βοηθήσουν τον αγώνα των Ελλήνων έμπρακτα. Σκεφτείτε ότι το 1824 που ο Νταβίντ παρουσίασε τον Άρη, στο ίδιο σαλόνι παρουσιάστηκε η σφαγή της Χίου και στο ίδιο σαλόνι παρουσιάστηκε και ένα έργο ενός Βρετανού καλλιτέχνη, του Τζον Κόνσταμπλ. Το είχε εκθέσει ήδη στο σαλόνι της Βασιλικής Ακαδημίας του Λονδίνου το 1921, το Κάρο με το Σανό. Και βλέποντας αυτούς τους πίνακες, πλέον από την άποψη την αισθητική, τόσο το έργο του Κόνσταμπλ, όσο και το έργο του Delacroix, με την χειρισμό του φωτός, την έμφαση στο χρώμα, την κατάργηση των περιγραμμάτων, βρίσκονται σε μία άλλη φάση της τέχνης από τον Νταβίντ. Και το ίδιο θα συμβεί και έναν χρόνο, είμαστε 2 χρόνια πριν από την έκθεση της Galerie Lebrun, και το ίδιο θα συμβεί και ένα χρόνο μετά την έκθεση της Galerie Lebrun, όταν θα γίνει το σαλόνι του 1827, όπου ο Delacroix θα εκθέσει τον θάνατο του Σαρδανάπαλου, εμπνευσμένο επίσης από έργο του Βίρονα, και την ίδια χρονιά ο Ingres, επίσης νεοκλασικιστής, έτσι, επιβίωση νεοκλασικισμού μέσα στον 19ο αιώνα, θα εκθέσει την αποθέωση του Ομήρου. 2 έργα που θα μπορούσαν να είναι περισσότερο διαφορετικά. Μια πολύ συμμετρική, ισορροπημένη σύνθεση σε σχέση με μια σύνθεση με έναν έντονο διαγώνιο άξονα, ομάδες οργανωμένες, ξεκάθαρες, εδώ εμπλοκή της μίας μορφής με την άλλη, καθαρό περίγραμμα αριστερά, έμφαση στο χρώμα δεξιά, ένα θέμα έτσι εξαιρετικά διδακτικό, αποθέωση του Ομήρου, δίπλα σε ένα θέμα
σίγουρα όχι διδακτικός, αρδανάπαλος, διατάζει να σκοτώσουν τους υπηρέτες του, διότι πρόκειται και ο ίδιος να πεθάνει, καθώς οι εχθροί έχουν εισβάλει. Σίγουρα όχι διδακτικό θέμα. Άρα λοιπόν, σε αυτή την έκθεση της Γκαλερί Λεμπράν, από τη μία βλέπουμε τον φιλελληνικό χαρακτήρα και την έμπρακτη δραστηριοποίηση για συμμετοχή στον αγώνα, στην πραγματικότητα της εποχής προς όφελος των Ελλήνων, και από την άλλη βλέπουμε μία επανάσταση που δεν είναι ελληνική επανάσταση, μία καλλιτεχνική επανάσταση, η οποία τώρα έχει ήδη ξεκινήσει και πρόκειται να εδραιώσει τον ρομαντισμό στην συνέχεια του νεοκλασικισμού. Το έργο αυτό το άφησα τελευταίο, το ξέρετε σίγουρα όλοι, «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου», 1826 τον Απρίλιο ήταν η έξοδος, τον Μάιο γίνεται η έκθεση μας ενδιαφέρει, γίνεται και μια δεύτερη στην Γκαλερί Λεμπράν. Το συνοδευτικό βιβλίο δεν αναφέρει τον πίνακα αυτό στα έργα που εκθέτει ο Ντελακρουά, όμως η βιβλιογραφία συνήθως το αναφέρει, μάλλον στη δεύτερη έκθεση, ένα θέμα της εποχής, από τον, ίσως μαζί με τη σφαγή της Χίου, τα πιο διάσημα φιλελληνικά έργα του Ντελακρουά, ντυμένη η προσωποποίηση της Ελλάδας με τα ρούχα λοιπόν μιας Ελληνίδας της εποχής, στα ερείπια πάνω, στο βάθος βλέπετε έναν μαύρος κιόλας ντυμένο μουσουλμάνο νικητή, με τα χέρια σε στάση προσευχής όπως την ξέρουμε από έτσι, την παράδοση ίσως την χριστιανική των πρώτων χριστιανικών χρόνων, το βλέπα στραμμένο προς τον ουρανό, μία λοιπόν προσευχή θεϊκής επέμβασης, βοήθειας για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα, και με ένα ενδιαφέρον παιχνίδι στο χρώμα το μπλε με το λευκό, το οποίο παραπέμπει και στην μορφή της Παναγίας, σίγουρα ηθελημένα από τον Ευγένιο Ντελακρουά, μέσα σε ένα τοπίο καταστροφής, με έναν ουρανό συννεφιασμένο, νυχτερινό, δυσίωνο, ένα αίτημα βοήθειας στον ελληνικό αγώνα. Μία πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Ας σκεφτούμε ότι στην Γαλλία μόνο την περίοδο της ελληνικής επανάστασης ζωγραφίζονται περί τα 150 έργα με θέμα τον ελληνικό αγώνα της ανεξαρτησίας. Γνωρίζετε ότι η Γαλλία είναι μια χώρα που στέλνει, στέλνει ανθρώπους να πολεμήσουν στο πλευρό των Ελλήνων. Μετά τη μάχη του Ναβαρίνου του 1827, οι εταιρείες αυτές οι φιλελληνικές σιγά σιγά θα αρχίσουν να διαλύονται, διότι μετά την νίκη στο Ναβαρίνο ο ελληνικός αγώνας, ο αγώνας μας ανεξαρτησίας στρέφεται προς την ολοκλήρωσή του και την επιτυχία του. Κάναμε σήμερα ένα μικρό άλμα, αφήσαμε τον 18ο αιώνα πίσω μας, την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει για τον 17ο, θα επανέλθουμε στον 18ο αιώνα την επόμενη φορά. Για σήμερα θα σας αφήσω με το πρώτο μισό του 19ου αιώνα, τον φιλελληνισμό, τον γαλλικό φιλελληνισμό και την έκθεση της Γκαλερί Λεμπράν. Να προσέχετε, να είστε καλά, δεν ξέρω πότε ακριβώς θα δημοσιευθεί η παρούσα διάλεξη, ενδεχομένως επαιτειακά σε σχέση με τον εορτασμό της Επανάστασης. Σας χαιρετώ, να προσέχετε, καλή συνέχεια και πάντοτε με τέχνη. Γεια σας!